και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες παρουσιάζουν απόψε την ιστορία ενός παγκόσμιου ανθρώπου που η ζωή τον κατέταξε στο πάνθιον της Αθανασίας. Ο λόγος για τον σπουδαίο μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη. Τον θρύλο, τον μύθο και πάνω απ' όλα ηχηρό και φωτεινό πρότυπο. Αν κάποιος πιστεύει ότι υπάρχει κάτι ακατόρθωτο στην ζωή, καλό θα ήταν να ανατρέξει σε αυτή την ιστορία. Κύριε Κυριακίδη, θέλω αρχικά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία να γνωρίσουν κυρίως οι νέες γενιές τον μεγάλο άντρα που φέρει το όνομα Στέλιος Κυριακίδης και είναι ο πατέρας σας. Καταρχάς ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να δείξουμε όλο το έργο του Στέλιου Κυριακίδη και όχι μόνο το αθλητικό. Εγώ από το 1994 δουλεύω επάνω σε αυτό το θέμα, Στέλιος Κυριακίδης, και όχι σαν πατέρας πλέον, αλλά σαν ένας τεράστιος Κύπριος Έλληνας άνθρωπος ανθρωπιστής. Θέλω να το πάρουμε λίγο ανάποδα για την αρχή του αφιερώματος. Γιατί το 1994? Γιατί το 1994 είναι 7 χρόνια μετά που πέθανε ο πατέρας μου. Ο αριθμός 7 ήταν ο αριθμός της ζωής του. Δηλαδή, όταν πήγε στη Βοστόνη για πρώτη φορά το 1938, του δώσανε τον αριθμό 1 σαν ότι είναι ο Έλληνας, άρα θα πρέπει να πάρει το 1. Όταν πήγε το 1946, του λένε θα πάρεις πάλι τον αριθμό 1 και του λέει όχι. Του λένε τι θέλεις. Λέει θέλω το 77. Του λένε γιατί θέλεις το 77. Τους λέει ο αριθμός 7 ήταν ο τυχερός αριθμός στους αρχαίους Έλληνες. Άρα τους λέει αν έχω δύο εφτάρια θα είμαι διπλά τυχερός. Και πραγματικά κερδίζει με τον αριθμό 77 σε 2 ώρες 29-27 δευτερόλεπτα. Η μέρα Σάββατο που είναι η 7η μέρα της εβδομάδος είναι η 7η φορά που ο μαραθώνιος της Βοστόνης μεταφέρεται από τις 19 στις 20 Απριλίου, είναι ο 35ος νικητής του μαραθωνίου, γιατί η κούρσα εκείνη ήταν 50 χρόνια, αλλά είχε 35 νικητές, 5-7-35. Πεθαίνει το 1987 σε ηλικία 77 χρονών. Άρα το εφτάρι πάντοτε ήταν μέσα στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, μετά που πέθανε, εξαφανίστηκε. Εγώ ταξίδευα πάρα πολύ λόγω του επαγγέλματός μου, αλλά 7 χρόνια αργότερα το 1994 κάτι μπήκε στη ζωή μου και μου είπε να πάω στην σοφίτα του σπιτιού να ξεκαθαρίσω ό,τι ψαβούρα υπήρχε εκεί. Και αφού είχα βγάλει και είχα πετάξει όλα τα πράγματα, βρήκα 2 μεγάλες χαρτονένιες κούτες και όταν τις άνοιξα βρήκα τεράστιο υλικό το οποίο μάζευε ο πατέρας μου το 1931 που ξεκίνησε τον αθλητισμό. Γράμματα, φωτογραφίες, εφημερίδες, τα παπούτσια του της Βοστόνης, τη φανέλα του της Βοστόνης, το τι είχε, χρυσάφι. Το ψηφιοποίησα και τώρα το αρχικό, το original και το ψηφιοποιημένο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Όταν ανοίξαν την καινούργια βιβλιοθήκη τους το έδωσα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που κάνατε. Είναι μια κληρονομιά την οποία δεν τη θεωρείτε δική σας αλλά οικουμενική. Γι' αυτό το δώσατε. Και ξέρετε κάτι, αυτό το αρχείο τώρα που υπάρχει δεν είναι μόνο η ιστορία του Στέλιου Κυριακίδη, είναι η ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, είναι η ιστορία του κυπριακού αθλητισμού, είναι η ιστορία ευρωπαϊκού αθλητισμού του 30 και του 40 και είναι και τα πολιτικά της εποχής που διαβάζει στις εφημερίδες, τα κοινωνικά. Τι διάβαζε ο κόσμος, γιατί τότε τα μυθιστορήματα μπαίναν στις εφημερίδες, κομμάτι-κομμάτι, κάθε μέρα διάβαζε κάτι καινούριο. Τι πουλιότανε, όλα αυτά ήταν περίφημα. Θέλω να πάρουμε το χρόνο αρκετά πίσω. Σε εκείνον το φτωχό μικρό χωριό της Πάφου, το Στατό, από εκεί που είδε το φως του ήλιου για πρώτη φορά. Γεννήθηκε και ήταν στους 7 μήνες, οπότε ήταν ένα μικρό παιδάκι, μικροκαμωμένο. Αλλά πολύ σύντομα μετά που γεννήθηκε το είδε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο χωριό που έλεγε την τύχη των ανθρώπων την εποχή εκείνη, και είπε στη μητέρα του ότι αυτό το παιδί θα κάνει κάτι στη ζωή του.
Μεγάλωσε κανονικά σαν ένα παιδί στο χωριό. Ο πατέρας του και τα αδέλφια του δουλεύανε στα χωράφια. Βέβαια είχε ήταν ο μικρότερος αδελφός, οπότε αυτός πήγαινε αποφασίσαν να πάει στο σχολείο, στο εξατάξιο της εποχής και να τους πηγαίνει τα φαγητά τα αγροκτήματα όταν οι άλλοι δουλεύανε. Εντάξει, έπαιζε και του άρεσε το τρέξιμο, όλα τα παιδιά τους αρέσει το τρέξιμο. Δεν υπήρχε τίποτα ότι θα γινόταν αθλητής, γιατί στο χωριό ήτανε. Τι θυμάσαι από τα παλιά χρόνια στο χωριό, το οποίο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο? Τα παλιά τα χρόνια ασχολούνταν οι περισσότεροι με ορία κτηνοτροφία. Κάποιοι ασχολούνταν με μικροβιοτεχνίες. Για παράδειγμα, σαμαρέλα είναι από τα πρώτα που κάμαν. Λουκάνικα, τραχανάες, σουτζούκων. Από τους πρώτους που κάμαν είναι εδώ κάτοικοι του χωριού. Το σπίτι πίσω μας ποιο είναι? Το σπίτι πίσω μας ήταν το πατρικό του Κυριακίδη, αλλά μου φαίνεται ότι δεν ήταν έτσι, διότι πρέπει να χτίστηκε ξανά. Ναι. Ήταν δαμέ όμως, τούτο. Δαμέ. Ο πατέρας του ελεγόταν Γιάννης και η μητέρα του Ελένη, από το Σόιν Κασάμπι Ηλιάδη. Τι αναμνήσεις έχεις που τον Στέλιον Κυριακίδη ως μορφή? Τον είδα δύο φορές. Μάλιστα, τη μια φορά τελευταία του βαστούσα και την μετροτενία ότι θα έκαμνε κάτι στο χωριό και πάνω κερκίδες. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος και ήταν ένας άνθρωπος, τι να τον πω, καλόψυχος. Στέλιος Κυριακίδης κατάγεται από την κοινότητα μας. Ο Στέλιος Κυριακίδης κατατάσσω στους μεγαλύτερους άντρες που έβγαλε ο Ελληνισμός. Νιώθω δέος όταν αναφέρεται το όνομα του. Δεν είναι το ότι ήταν μεγάλος αθλητής, είναι το πώς χρησιμοποίησε την ιδιότητα του σαν αθλητής και μετά την μεγάλη του νίκη στη Βοστόνη για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του και δει τον Ελληνισμό. Από τότε που ακόμα που ήταν μικρός στο δημοτικό και άρχισε να διαβάζει, να μπορεί να διαβάζει. Και έβρισκε κάποια της εποχής εκείνης τα πολύ σπάνια βιβλία. Ένιωθε μέσα του ότι είχε μια λατρεία προς το ελληνικό, κάτι το ελληνικό, οτιδήποτε το ελληνικό. Για τους μεγάλους, ας πούμε, στρατηγούς, για τους μεγάλους αυτούς θαλασσοπόρους, για τους μεγάλους, ας πούμε, ξέρω εγώ, εξερευνητές και όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Όπως φυσικά και για τους μεγάλους αθλητές. Που τον ενδιέφερε πάρα πολύ, είχε βάλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή την επιθυμία μέσα του, ότι κάποια ώρα και στη φαντασία του, κάποια ώρα θα ήθελα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνω κάτι, ας πούμε, πολύ σοβαρό, ας πούμε, για να τους μοιάσω. Δεκατεσσάρων χρονών όταν τελείωσε το εξατάξιο, η οικογένεια είχε πρόβλημα χρηματικό. Ο Στέλιος ο Κυριακίδης ήτανε,
είχε μάθει και 5 γράμματα και μπορούσε να γράψει και να διαβάσει. Και έτσι τον στείλανε στη Λεμεσό να δουλέψει για να στείλει χρήματα πίσω στην οικογένειά του. Και τον στείλανε να δουλέψει στο φουρνάρικο του θείου του, του Σοκράτη. Η δουλειά δύσκολη. Γιατί εκείνη την εποχή δεν είχαμε μηχανήματα να κάνουμε τα πράγματα, όλα ήταν με τα χέρια. Εκεί μπόρεσε και κάθισε 2,5-3 χρόνια. Αλλά ξαφνικά λέει: πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και φεύγει και πάει και δουλεύει σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβερνούλα. Το όνειρό του ήταν να γίνει σερβιτόρος. Το όνειρό του. Το όνειρό του ήταν να γίνει σερβιτόρος. Όχι να πάει να δουλέψει και το άλλο, το βάλα στην κουζίνα. Και έπλαινε πιάτα και κατσαρόλες. Πάλι κουραστική δουλειά, όρθιος, και εκεί κάθισε ένα χρόνο. Και τότε πήγε, ήταν τυχερός, γιατί βρήκε δουλειά σε ένα φημισμένο παντοπολείο της Λεμεσού του Κοντόπουλου. Αυτός ήταν ίσως το μεγαλύτερο παντοπολείο, το οποίο πήγαινε delivery τα πράγματα στις αγγλικές οικογένειες. Αλλά αυτό του έδωσε την ευκαιρία να αρχίσει να, να μαθαίνει αγγλικά και να γνωρίζει και την αγγλική παροικία εδώ. Ήταν λοιπόν πολύ τυχερός εκεί, γιατί ένας από τους πελάτες του ήταν ο Dr. Chevertone. Ήταν ο αρχίατρος, ο Άγγλος αρχίατρος στη Λεμεσό. Ένας σχετικά νεαρός γιατρός, ο οποίος ήταν και αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Και μάλιστα είχε τρέξει και το μαραθώνιο της Αθήνας μερικά χρόνια πριν. Τώρα μιλάμε για το 1929-30. Και μέχρι το 31 δούλεψε σαν houseboy με τον Dr. Chevertone. Κάποια στιγμή άρχισαν να τον πονάνε τα γόνατά του και σε μία εξέταση που του έκανε ο Dr. Chevertone βρήκε ότι έχει πολύ χαμηλούς παλμούς της καρδιάς, δηλαδή 49-50. Και του λέει, αυτό είναι πολύ καλό για έναν να γίνεις αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Και έτσι ξεκινήσανε μαζί να προπονούνται. Του έδειξε την προπόνηση και άρχισε να τρέχει εδώ στη Λεμεσό, δίπλα στη θάλασσα. Αλλά την εποχή εκείνη το τρέξιμο δεν ήταν κάτι που το κάνανε όπως γίνεται τώρα. Και επειδή φοβότανε ότι θα τον πούνε πελό, πήγαινε πολύ αργά το βράδυ με μακρύ παντελόνι, όχι σορτσάκι, και όταν έβλεπε και κόσμο σταματούσε λιγάκι για να μην τον προσέξουν. Ο Chevertone όμως το Σεπτέμβριο του 1931 έφυγε για την Αγγλία για μεταπτυχιακό. Και όταν έφυγε και έφτασε στην Αγγλία του έστειλε κάτι καλά παπούτσια αθλητικά, μία φανέλα και ένα σορτσάκι για να συνεχίσει. Ένα βράδυ που έτρεχε αποφάσισε να πηδήξει τη μάντρα του Άσιο, του σταδίου που ήταν εδώ στην παραλία και να αρχίσει να τρέχει γύρω-γύρω να δει τι κάνει μέσα στο στίβο. Ήταν η πρώτη φορά που πάτησε τα πόδια σε στίβο. Αρχίζει να τρέχει, αλλά για να ξέρει πόσες στροφές έχει κάνει, είχε πετραδάκια στο χέρι του και πετούσε τα πετραδάκια κάθε φορά που περνούσε από την εκκίνηση, από την αρχή. Σε κάποια στιγμή έρχεται ο νυχτοφύλακας του σταδίου και του λέει: τι είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ? Λέει: τρέχω. Λέει: και τι τρέχεις? Κάνω στροφές γύρω-γύρω. Λέει: και πώς έχεις κάνει? Μετράνε τα πετραδάκια και βρίσκουν 25 στροφές. 25 τετρακοσάρια. Του λέει: τι? Λέει: αύριο θα έρθεις να δεις τον προπονητή του Άσιο τότε, ο Αγγελινίδης. Ο Αγγελινίδης τον έβαλε να τρέξει με τους καλύτερους αθλητές και τους άφησε πίσω πάρα πολύ ο Κυριακίδης. Οπότε μπήκε στην ομάδα του Άσιο και ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκε σε παγκυπρίους αγώνες. Πριν, με την φανέλα του στατού, είχε λάβει μέρος στους παμπάφιους αγώνες και σε τρεις μέρες είχε κερδίσει 4 αγωνίσματα. Εκείνη την περίοδο ήταν που και ο ίδιος άρχισε να καταλαβαίνει και να νιώθει ότι ίσως να υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά του. Κατάλαβε ότι του άρεσε να τρέχει. Τώρα τι θα γινόταν μπροστά δεν ήξερε. Αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβε την αξία, γιατί αμέσως μετά τον φωνάξανε να πάει στην Ελλάδα μαζί με 2-3 άλλους Κυπρίους αθλητές να λάβει μέρος στους προβαλκανικούς αγώνες για να δούνε
ποιος θα πάει στους Βαλκανικούς στο Ζάγκρεπ. Εκεί κέρδισε τα 10 χιλιόμετρα και το μαραθώνιο και τότε γνώρισε τον περίφημο προπονητή, τον Ότο Σίμιτσεκ. Ο Σίμιτσεκ τον ανέλαβε και κατάλαβε επίσης ο Σίμιτσεκ, γιατί αυτός τον διάλεξε εδώ στην Κύπρο για να τον πάει στην Ελλάδα, ότι έχει στα χέρια του ένα ταλέντο. Και η πορεία στην συνέχεια ήταν να αρχίσει αυτόν τον ταλέντο να ξεδιπλώνεται μέσα και από επιτυχίες. Υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία στα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν έδινε σημασία στα παιδιά, στους αθλητάς οι οποίοι ήταν από χωριά. Είχαν μια δραματική ζωή. Καταρχάς δεν τους έδιναν δουλειές. Δεν είχαν δουλειές για να κερδίσουν και μιλάμε η εποχή του 30, η δεκαετία του 30 ήταν μια πολύ δύσκολη δεκαετία γιατί είχαμε το μεγάλο οικονομικό crash στην Αμερική. Ο κόσμος ήθελε δουλειά και δεν τους δίνανε δουλειά. Επίσης ο Κυριακίδης επειδή δεν είχε σπίτι στην Αθήνα τον βάλανε να μένει στο στάδιο, το Παναθηναϊκό στάδιο πίσω στα αποδυτήρια σε κάτι μικρά δωματιάκια τα οποία είχαν πολύ υγρασία και κρύο το χειμώνα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ζήτησε δουλειά από τον Δήμαρχο της Αθήνας, δεν του δώσανε δουλειά και απογοητεύτηκε. Και υπάρχουν άθρα στις εφημερίδες το πόσο απογοητευμένος είναι από την τραγική ποιότητα ζωής που προσέφερε το ΣΕΓΑΣ τότε στους αθλητάς και αποφάσισε να φύγει. Έφυγε από την Ελλάδα και γύρισε στην Κύπρο και πιάνει δουλειά στο Δήμο της Λεμεσού και ήταν υπεύθυνος για τα πάρκα και έμεινε και προπονιόταν κανονικά και είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που αρχίζει και προπονείται διαλληλογραφίας με τον προπονητή του. Ο Σίμιτσεκ του έδινε το πρόγραμμα και ο Κυριακίδης απαντούσε μετά τι έχει κάνει. Το 35 τον καλέσανε οι Άγγλοι να πάει να τρέξει στο μαραθώνιο της Αγγλίας που ήταν ο μεγαλύτερος μαραθώνιος στην Ευρώπη την εποχή εκείνη. Ήταν σαν πανευρωπαϊκοί αγώνες και τρέχουν 40 αθλητές και είναι μια δραματική ημέρα όπου η υγρασία είναι πάρα πολύ ψηλή. Οι 36 σταματήσανε και τερματίσανε μόνο 4 και ο Κυριακίδης έρχεται δεύτερος με ένα πολύ καλό χρόνο και τότε η Αγγλία του λέει θα μείνεις εδώ και θα μπει στην αγγλική ομάδα για να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Κυριακίδης ήταν Έλληνας, Κύπριος και τους λέει ευχαριστώ πολύ, όχι θα πάω στους Ολυμπιακούς με την ομάδα της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν στην Κύπρο μένει, στην Κύπρο προπονείται το 36. Το 36 στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου. Οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί Ολυμπιακοί αγώνες, πρώτοι που κινηματογραφηθήκανε, η πρώτη Ολυμπιακοί που ήρθε η Ολυμπιακή Φλόγα από την Ολυμπία και είχαν λάβει μέρος πολύ μεγάλοι αθλητές. Ναι, είναι ένα σημείο αναφοράς εκείνη η Ολυμπιάδα μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Από τις αρχές του 36 και μετά μένει στην Ελλάδα σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και του δίνουν και δουλειά στην τότε ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιός. Σε αυτό το διάστημα κερδίζει πολλούς βαλκανικούς αγώνες, ρεκόρ, παγκύπριους ρεκόρ. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στη δεκαετία του 30 ο Κυριακίδης 7 φορές σε παγκύπριους αγώνες ή σε πανελληνίους αγώνες κερδίζει 3 ή 4 αγωνίσματα μέσα σε 3 ή 4 ημέρες. Και η πορεία μετά ποια είναι? Η πορεία μετά είναι το 38 που αποφασίζει να πάει στη Βοστόνη. Το 36 στους Ολυμπιακούς Αγώνες γνωρίζει τον Τζόνι Κέλι, τον μεγάλο Αμερικάνο μαραθωνοδρόμο και γίνονται φίλοι. Και του λέει ο Τζόνι, Στέλιο, έλα να τρέξεις στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Τότε άκουσε για πρώτη φορά το μαραθώνιο Βοστόνης. Και είναι οριασιμότερος του κόσμου. Ναι, ο δεύτερος παλαιότερος μετά τους Ολυμπιακούς του 1896 και ο μόνος μαραθώνιος που από το 1897 τον τρέχουν κάθε χρόνο εκτός από μια φορά τώρα με το COVID. Άρα είναι κάπου 127 φορές. Έτσι αποφασίζει να πάει.
Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, τον υποδέχονται οι Ελληνοαμερικάνοι και του δίνουν δώρο ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Αλλά αυτά τα παπούτσια, αν τα δείτε, είναι χοντρή δερμάτινη σόλα μπροστά και τακουνάκι πίσω, αλλά δεν μπορεί να τα λυγίσεις. Είναι solid και από πάνω έχουν πολλές ραφές. Άρα πρέπει και καλές κάλτσες να φορέσεις και να τα σπάσεις, που λένε τα παπούτσια. Έβαλε τα παπούτσια χωρίς να τα έχει δοκιμάσει πολύ και δεν φορέσε κάλτσες. Τραγικά λάθη. Το πρόβλημα την εποχή εκείνη ήταν επίσης ότι η επιφάνεια του μαραθωνίου της Βοστόνης ήταν από τσιμέντο. 1/3 των μαραθωνοδρόμων που τρέχανε στη Βοστόνη, they dropped out. Σταματούσαν από πληγές στα πόδια. Το ίδιο έπαθε και ο Κυριακίδης. Ήταν απογοητευμένος πολύ. Αλλά πριν φύγει από την Αμερική, πάει στον μεγάλο δημοσιογράφο της Boston Globe, τον Jerry Nason, και του λέει: εγώ θα γυρίσω εδώ και θα κερδίσω αυτό το μαραθώνιο. Το 39 κερδίζει Βαλκανικούς και το 40 είναι η τελευταία Βαλκανική που πάει και λαμβάνει μέρος. Το 40 όμως είχε την ατυχία, ο Κυριακίδης είχε γνωρίσει μια κοπέλα, τη Φανουρία Μάινα, με την οποία είχε ερωτευθεί πολύ και παντρευτήκανε το 39, και όταν η Φανουρία ήταν έγκυος 3-4 μηνών, γδάρθηκε κάπου σε κάποιο σειρματόπλεγμα και πεθαίνει από τέτανο, έγκυος. Αυτό ήταν ένα σοκ για τον Κυριακίδη, και το 40 στους Βαλκανικούς δεν ήθελε να πάει, αλλά πήγε και ήρθε τρίτος και αρχίζει ο πόλεμος. Κάτι να πω για τον πατριωτισμό του εδώ, ότι το 39 πήγε και εθελοντή στο στρατό τον ελληνικό. Δεν του το ζητήσανε γιατί ήταν αλλοδαπός, δεν είχε ελληνική υπηκότητα. Yeah. Αλλά όμως θεώρησε ότι πρέπει να πάει και μπαίνουμε στην κατοχή. Η κατοχή ήταν επίσης έναν ιδιαίτερο κομμάτι της πολύ ιδιαίτερο ζωής του, γιατί έχουμε διαβάσει και από όσα περιλαμβάνει η ιστορία του και διάφορα περιστατικά τα οποία είχαν σχέση και με το Βερολίνο, το οποίο σε μια περίπτωση μάλιστα τον είχε σώσει αυτό το πράγμα. Ο Στέλιος ο Κυριακίδης ήταν πολύ φίλος με τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, γιατί ήταν συναθλητές. Ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης ήταν γιατρός, γυναικολόγος. Βοηθούσε λοιπόν τον κόσμο με σαν γιατρός. Πήγαιναν όλοι και τους εξέταζε, δεν πλήρωνε κανένας. Και ήταν η ιδέα του Κυριακίδη και του Λαμπράκη μαζί πώς θα μπορούν να συνεργάζονται και να κάνουν, να βοηθάνε την αντίσταση χωρίς να έχουν πρόβλημα με τους Γερμανούς. Γιατί τότε, την εποχή εκείνη, εάν συναντιόταν παραπάνω από 3 άνθρωποι, συλλαμβάνονταν. Γιατί ήταν η συνωμοσία. Έτσι λοιπόν είπανε, θα φτιάξουμε τον Σύλλογο Ελλήνων Αθλητών. Και έτσι όταν συναντιόμαστε, οι Γερμανοί είναι, τους αρέσει ο αθλητισμός, έχουμε πάει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μας πιάσουν να τους πούμε, είμαστε φίλοι και συναντιόμαστε αθλητές, οπότε θα την γλιτώσουμε. Έτσι λοιπόν ο Λαμπράκης είχε αναλάβει το ιατρικό μέρος. Ο Κυριακίδης είχε ένα άλλο τρόπο να βοηθήσει. Τότε δουλεύοντας για την ηλεκτρική εταιρεία, σαν εισπράκτορας, στα βόρεια προάστια που έμενε τότε στο Χαλάνδρι, είχε την ευκαιρία να περνάει τα μπλόκα τα γερμανικά, γιατί έκανε τη δουλειά του. Δεν μπορούσαν να του πούνε γιατί περνάς, απαγορευόταν αυτό. Μετέφερε τα μηνύματα της αντίστασης από ένα γκρουπ σε άλλο γκρουπ, όπου υπήρχε μπλοκ στη μέση. Επίσης, είχε αγοράσει το 1938 ένα ραδιόφωνο στην Βοστόνη, το οποίο το έχω ακόμη αυτό, και άκουγε τα νέα του BBC, οπότε δεν αρκεί το να ακούει τα ελληνικά, την προπαγάνδα, τη γερμανική, και έτσι μετέφερε αυτά τα νέα του BBC στην αντίσταση και ξέρανε περίπου τι γινόταν έξω από την Ελλάδα. Μια μέρα, τον Ιανουάριο του 1943, βγαίνει έξω για να πάνε περίπατο με την αδελφή μου, με την γυναίκα του και την αδελφή μου, πάνε περίπατο το παιδάκι. Και εκεί του σταματάει μία περίπολος των Γερμανών και τον συλλαμβάνει. Όταν πήγε εκεί στο κέντρο του Χαλανδρίου και στην πλατεία του Χαλανδρίου, του ζητούσαν τις ταυτότητες, να δούμε ποιοι είναι για να καταγράψουν ονόματα. Και ο Κυριακίδης έβγαλε την ταυτότητα του 36 από τους Ολυμπιακούς. Το βλέπει ο Γερμανός και λέει: τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Λέει, έλαβα μέρος στους Ολυμπιακούς. Εσύ έλαβες μέρος στο Βερολίνο? Ναι, τους λέει. Φωνάζει τον αξιωματικό. Έρχεται ο αξιωματικός, ο οποίος ήταν μαραθωνοδρόμος. Και πραγματικά την άλλη μέρα ήρθανε στο σπίτι,
βλέπουν τα κύπελλα του και βλέπουν και το official album των Ολυμπιακών Αγώνων που μόλις το άνοιγες είχε και τη φωτογραφία του Χίτλερ. Το οποίο δωρήσατε στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Ακριβώς, ακριβώς. Και του είπανε να φύγει, τη γλίτωσε και λέει, δίνει εντολή ο αξιωματικός ο Γερμανός ότι δεν θα πάει κανένας πάλι σε αυτό το σπίτι. Έτσι λοιπόν βρήκε την ευκαιρία ο Κυριακίδης ότι στο υπόγειο μπορούσε να φέρει τους και να, για ένα-δύο βράδια να τους έχει εκεί και να τους προστατεύσει τους πιλότους, τους Άγγλους και τους Αυστραλούς τους οποίους είχαν χτυπήσει τα αεροπλάνα, πέσανε με αλεξίπτωτο, φύγανε, τους έπιασε αντίσταση και τους γλίτωσε και τους, αλλά έπρεπε να, να διαφύγουν μέσω Ραφίνας με τα υποβρύχια στην Αίγυπτο πίσω. Mm. Αλλά έπρεπε να μείνουν κάπου μέχρι να οργανωθούν τα πράγματα. Μια παρένθεση, τη μητέρα σας πότε τη γνώρισε? Τη μητέρα μου τη γνώρισε, ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή, το 1941, όταν πήγαινε το λογαριασμό ηλεκτρικού στο σπίτι. Και η μητέρα μου ήταν πολύ νοικοκυρά και την έβλεπε που σφουγγάριζε και καθάριζε, ήταν το μεγάλο παιδί της οικογένειας. Και ήταν και ομορφούλα και πάει στην γειτόνισσα απέναντι και της λέει, μπορείς να μου συστήσεις αυτή την κοπέλα να πει στον μπαμπά της ότι με ενδιαφέρει? Και η γειτόνισσα πήγε στον παππού μου, του είπε ότι ο Κυριακίδης ήταν γνωστός μεγάλο όνομα, ενδιαφέρεται για την Ιφηγένεια και έτσι έγινε η γνωριμία και παντρευτήκαν το 1941. Λοιπόν, είμαστε στην κατοχή. Κατοχή. Η κατοχή συνεπαγόταν και για την Ελλάδα, φτώχεια, κακουχίες και ούτω καθεξής. Και κίνδυνος. Και κινδύνους, κάτι το οποίο φόρτωνε μέσα του ο Κυριακίδης και είναι κάτι το οποίο εκδηλώθηκε και από την στάση του μετέπειτα και στο μαραθώνιο που κέρδισε στη Βοστόνη. Μία μέρα είχε πάει στο Παναθηναϊκό στάδιο και όταν έφευγε τον σταματάει ένας απλός άνθρωπος και του λέει, είσαι ο Στέλιος Κυριακίδης? Λέει ναι. Στέλιο μου, του λέει, κάνε κάτι, μόνο εσύ μπορείς να μας σώσεις. Αυτό τον κούνησε πάρα πολύ και γυρνάει πίσω στο σπίτι και λέει στη μάνα μου, θα πάω στη Βοστόνη να τρέξω. Ρε τρελέ, του λέει, πού θα πας? Εσύ είσαι καχεκτικός. Πού θα πας να τρέξεις στην Αμερική τώρα, στον πόλεμο, είμαστε μέσα στον πόλεμο? Λέει, θα πάω, θα κάνω σχέδιο να πάω. Όταν στο τέλος του 1944 πλέον άρχισαν να φεύγουν οι Γερμανοί και άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος, άρχισε να το σκέφτεται στο μυαλό του. Δεν το ξανανέφερε γιατί ήξερε ότι θα υπάρχει αντίσταση από τη μάνα μου. Αλλά πλέον δεν κρατήθηκε άλλο και της λέει, θα πάω. Στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Είχε αρχίσει να τρέχει και να ανεβαίνει την ανηφόρα από το Χαλάνδρη προς την Πεντέλη, γιατί αυτό τον βοηθούσε για την προπόνηση ανηφόρας και μετά της κατηφόρας, γιατί ο μαραθώνιος της Βοστόνης είναι ένα παράξενος μαραθώνιος. Δεν είναι σαν της Αθήνας, έχει δυσκολίες, αλλά τελείως διαφορετικές δυσκολίες. Έχει κατηφόρα στην αρχή για 20 χιλιόμετρα και τα υπόλοιπα αρχίζει και κάνει κάτι τέτοια. Οπότε ήξερε πλέον και προπονιόταν εκεί και έχω μάλιστα μια ενδιαφέρουσα επιστολή από τον Τάκη το Σκουλή, ο δάσκαλος για τους μεγάλους, για τους μαραθωνοδρόμους. Ο Τάκης ο Σκουλής λοιπόν, σε ένα γράμμα που έστειλε στη μητέρα μου το 1994, λέει ότι σαν παιδιά περιμένα, ακούγανε τα βήματα του Κυριακίδη που ερχόταν και ανέβαινε την ανηφόρα και περιμέναν όλα να το δούνε. Ναι. Ήτανε για αυτούς μια μεγάλη μορφή, αλλά η προπόνηση αυτή δεν ήταν αρκετή. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο πάλι. Και το Μάιο του 1945 παίρνει το πρώτο πλοίο από τον Πειραιά στην Λάρνακα και ερχόμαστε εδώ, βρήκε ένα σπιτάκι εδώ πέρα, Αθανασίου Διάκου 45, υπάρχει ακόμη εκεί, περνάω και το βλέπω, και μείναμε εκεί μέχρι τις αρχές του 1946 και γύρισε στην Αθήνα για να αρχίσει την προετοιμασία, χαρτιά κτλ.
Πάει πρώτα λοιπόν, λεφτά βέβαια δεν είχε, άρχισε να σκέφτεται να πουλάει πράγματα από το σπίτι κτλ. Και πάει στην Αμερικάνικη πρεσβεία για τη βίζα και τον απορρίπτουνε και του λένε δεν υπάρχει περίπτωση. Και ευτυχώς τότε έμπλεξε η ηλεκτρική εταιρεία, ο κύριος Κέμ, και τον βοήθησε και πήρε τη βίζα και του έδωσε και 1,000 δολάρια και έβγαλε ένα εισιτήριο one way ticket. Και τον πήγε εκεί ο Ότο Σίμιτσεκ, τη μητέρα μου. Και τον κατεβοδώσανε και έφυγε. Και τους λέει μην ανησυχείτε. Θα γυρίσω νικητής. Κάτι μου έλεγε προχώρα. Μην σταματήσεις σε καμιά δυσκολία. Σε κανένα εμπόδιο. Εμπόδια βρήκα πάρα πολλά. Τι ήταν αυτό που σου έλεγε προχώρα. Το έχεις... Κάτι μου έλεγε προχώρα Κυριακή και κάτι θα κάνεις στην Αμερική. Αφού όταν είπε να πάει στην Αμερική όλοι γελούσαμε. Γελούσαμε και μας έλεγε εκείνος γιατί είναι και πεισματάρης. Είναι πεισματάρης. Οι Κύπροι είναι και κυπριώτικα κεφάλια τα λένε. Λοιπόν, μας έλεγε εκείνος όταν θα πάω και θα κερδίσω το Πάσχα θα ψήσετε το αρνί και θα φάτε με όρεξη. Και αν δεν κερδίσω, ό,τι θέλετε κάντε. Τα έλεγε αυτά. Τα έλεγε, είχε πεποίθηση ότι θα κερδίσει. Κυπριώτικο κεφάλι. Κυπριώτικο κεφάλι. Δεν έχετε ιδέα εσείς από κυπριώτικα κεφάλια. Μια μικρή ιδέα έχω, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο εσείς. Α, έχουν μεγάλη θέληση οι Κύπροι. Το έχουν και το έχουν δείξει άλλωστε, κύριε Κυριακίδη. Πραγματικώς. Και έφυγε με την πρώτη πτήση που έγινε ποτέ Αθήνα Νέα Υόρκη. Φτάνει εκεί, τον παραλαμβάνουν οι Έλληνες, οι Ελληνοαμερικάνοι της εποχής και μετά πάει στη Βοστόνη και αρχίζει αμέσως να προπονείται. Και ο μάγειρας ο Τζίμι που έμεινε στο ξενοδοχείο του φίλου του, του Δημητρακόπουλου, άρχισε να του δίνει στέκια μεγάλα για να τον παχύνει, να πάρει κανένα κιλό. Γιατί ήταν πολύ αδύνατος. Φωτογραφίες της εποχής είναι δραματικές. Ο γιατρός τον απέρριψε, έτσι. Τον απέρριψε γιατί ήταν πάρα πολύ αδύνατος. Ήταν κάπου 45 κιλά, 46. Και του είπε: δεν μπορείς, θα πεθάνεις στον δρόμο. Και ο Κυριακίδης μαζί με τον Δημητρακόπουλο, βέβαια, ο Κυριακίδης υπέγραψε ένα χαρτί και είπε: ότι αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Και έτσι τον αφήσανε να τρέξει. 101 long distance runners compete in the 50th annual marathon race of over 26 miles at Boston in the United States. Among the runners are former winners and young hopefuls. Η τακτική που ακολούθησε ήταν καταπληκτική. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Κυριακίδης ήταν πρωτοπόρος αθλητής. Και όταν λέω πρωτοπόρος αθλητής, ήταν 50 χρόνια στην προπόνηση μπροστά από τους υπόλοιπους αθλητές στον κόσμο. Είναι ο πρώτος που φοράει χρονόμετρο, το 34, το οποίο αγόρασε από έναν στρατιώτη Άγγλο εδώ και το επισκέβασε το 35 στο Λονδίνο. Είναι ο πρώτος λοιπόν που βλέπει το χρόνο που περνάει κάθε χιλιόμετρο και ξέρει και προγραμματίζει. Εκτός το ότι έκανε stretching πριν μαζί με το ζέσταμα και μετά στο τέλος του αγώνα, το 38 όταν πήγε στη Βοστόνη ζήτησε να του κάνουν το υψομετρικό διάγραμμα της Βοστόνης. Αυτό δεν υπήρχε. Τώρα όλοι οι μαραθώνοι έχουν το υψομετρικό για να προγραμματίζει ο αθλητής πώς θα τρέξει. Και είναι σε μίλια, αλλά έχουν βάλει και τα χιλιόμετρα. Άρα αυτό είναι το Κυριακίδη το υψομετρικό. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που ζητάει υψομετρικό. Άρα σημαίνει ότι σχεδιάζω το χρόνο με πώς είναι το υψομετρικό. Ναι, με πλάνο. Με πλάνο. Έτσι λοιπόν στο πρώτο μισό της διαδρομής πάει σιγά, γιατί είναι οι κατηφόρες και εκεί έχεις πολύ μεγάλη πίεση στα γόνατα και στα κάτω, το κάτω μέρος των ποδιών και μπορεί αυτό να σε επηρεάσει και αρχίζει μετά το μισό της διαδρομής να ανεβαίνει σιγά σιγά. Through the suburbs of Boston, the runners make their way and all eyes are on courageous Stylianos Kyriakides of Greece who passes last year's winner. Kyriakides goes on to win in 2 hours, 29 minutes, 27 seconds and gain the laurel wreath. Περίπου στο 30-32 χιλιόμετρο πλησιάζει την εξάδα που έτρεχε μπροστά. Μετά φεύγει μαζί με τον Τζόνι Κέλι και γίνεται ένας τεράστιος αγώνας.
στα τελευταία 2-3 χιλιόμετρα, όπου ένας Έλληνας του έκοψε και ένα πορτοκάλι να του δώσει και μάλιστα έπεσε το πορτοκάλι κάτω και γλίστρησε και ο Κυριακίδης έχασε λίγο καμιά εικοσαριά μέτρα από τον γέλι και του λέει Στέλιο μου, έστω και δεύτερος. Λέει, τι δεύτερος. Εδώ πάμε για πρώτη. Και παίρνει, όπως λέει και ο πατέρας μου όταν περιγράφει αυτή τη στιγμή, πήρα μια μεγάλη ανάσα και αρχίζει να έχει δύναμη επάνω του, να αισθάνεται δύναμη. Τον πλησιάζει και ο Jerry Nation της Boston Globe, ο editor, ο αθλητικός editor, και του λέει Στέλιο, σήμερα κερδίζεις. Γιατί είχε δει ότι ο Κέλλη ήταν εξαντλημένος. Πήρε και μια ανάσα εκεί και τερματίζει σε 2 ώρες 29-27, ο καλύτερος χρόνος της εποχής, δεν υπήρχε παγκόσμιο ρεκόρ τότε, πανευρωπαϊκό ρεκόρ, υπήρχε πανευρωπαϊκό ρεκόρ και τερματίζοντας φώναξε για την Ελλάδα και το εννοούσε. Διαστάσεις μεγάλες και γιατί τεράστιες. Ένας αθλητής που εκπροσωπούσε την Ελλάδα να κερδίσει, μια ασύλληπτη δημοσιότητα στα μέσα της εποχής και έρχεται εκεί ο Κυριακίδης να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτόν το για την Ελλάδα και το σκοπό που έτρεξε, γιατί φάνηκε ότι δεν έτρεχε για τον ίδιο. Εδώ τεράστια δημοσιότητα στην Αμερική. Όλες οι εφημερίδες της Μασαχουσέτης, Νέας Υόρκης, Washington DC, Chicago κτλ. Πρωτοσέλιδο. Ήταν αυτή η ιστορία. Πώς ένας άνθρωπος, αδύναμος άνθρωπος, ο οποίος είχε περάσει αυτά που είχε περάσει, κατάφερε να κερδίσει τον Κέλλη και αυτούς τους μεγάλους αθλητές, αλλά στο τέλος να τερματίζει και να του γίνονται όλες αυτές οι τεράστιες οικονομικές προσφορές και να λέει όχι. Όταν δολάρια βγάλανε τσεκ, αυτοί που βγάλανε, κερδίσανε λαχεία, διότι ξέρετε παίζει λαχνός. Ποιος θα κέρδισε 1 με 10, 3 με 10, 5 με 10. Και μου δώσαν δολάρια, τους είπα, ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν ήρθα για λεφτά, ήρθα να κερδίσω. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να τρέξω για μένα. Εγώ ήρθα εδώ για να τρέξω για την Ελλάδα και τους Έλληνες, οι οποίοι πεινάνε. Τον καλούν στο Λευκό Οίκο το 46, τη στιγμή που πριν από μερικούς μήνες δεν του δίνανε βίζα να πάει στην Αμερική. Και πάει εκεί, συναντάει τον πρόεδρο Τρούμεν μαζί με τον Τζόνι Κέλλη και μιλάνε. Καταρχάς ρωτάνε τον Κέλλη, ο Τρούμεν, τον ρωτάει ο πρόεδρος. Ρε εσύ, του λέει, πώς έχασες από αυτόν τον αδύναμο Έλληνα. Λέει, μα εγώ, ο πρόεδρε, του λέει, έτρεχα για μένα. Αυτός έτρεχε για την πατρίδα του και για 7 εκατομμύρια Έλληνες. Και τότε ο Τρούμεν του λέει, εντάξει, τι θέλεις από μας. Λέει, βοήθεια. Βοήθεια για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και δίνει την εντολή ο Τρούμεν να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, περίπου 25.000 τόνοι από σιτάρι, από ρούχα, κονσέρβες, φάρμακα, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας λαός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, και φορτώνονται σε 2 Liberty βαπόρια. Τα Liberty ήταν τα βαπόρια της εποχής και ήρθαν στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο επέζησαν πάρα πολλοί Έλληνες. Όταν ένα μήνα μετά, γιατί ο Κυριακίδης μετά την νίκη του, αντί να γυρίσει πίσω, ζήτησε άδεια και από το ΣΕΓΑΣ, από την ελληνική κυβέρνηση βασικά, και από την εταιρεία του να μείνει εκεί για να πάει γύρω να ζητήσει βοήθεια. Έμεινε λοιπόν ένα μήνα, του δώσανε και βόδια και αγελάδες οι αγρότες εκεί στη Μασαχουσέτη, οπότε ήρθε, γιατί ήρθαν και αυτά, αρκετά από αυτά, και βοηθήσαμε στο ξεκίνημα. Είναι λοιπόν ο πρώτος αθλητής, θεωρείται τώρα, που έχει τρέξει για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο πρώτος αθλητής στον κόσμο. Ο Κυριακίδης, με εκείνον το οποίο έκαμε στη Βοστόνη το 46, είχε στείλει ένα τεράστιο μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα. Σε όλη την ανθρωπότητα. Και τι ήταν αυτό. Ήταν ότι όταν οι συνθήκες το απαιτούν και όταν είναι ανάγκη, ο αθλητισμός
πρέπει να μπαίνει στην υπηρεσία της κοινωνίας. Εκείνο όμως το οποίο είναι εκπληκτικό για αυτό που έκαμε ο Κυριακίδης τότε, το είχε αποτυπώσει ο δημοσιογράφος της Boston Herald, ο Cunningham, ο οποίος και το έγραψε την επομένη, φυσικά στην εφημερίδα, την επομένη της νίκης, που έλεγε το εξής: σπάνια πίσω από την προσπάθεια ενός αθλητή κρύβεται μια τόσο δραματική ιστορία και πιθανόν να μην έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος που να έχει νιώσει τόσο έντονα το χρέος του να ξεπεράσει τον εαυτό του για να πετύχει κάτι για τους άλλους. Όταν γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα, τον περιμένανε περίπου 800.000 με 1.000.000 Έλληνες στο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα. Και ερχόταν με φορτηγά από τα χωριά και τις πόλεις από όλη την Ελλάδα για να βρίσκονται εκεί και να καλωσορίσουν τον Κυριακίδη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ήταν η πρώτη ευχάριστη είδηση μετά το 1940. Η πρώτη. Και εκείνο το βράδυ φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά η Ακρόπολη μετά την εισβολή από τους Γερμανούς. Μία διαδρομή που άντε να πάρει μία μισή ώρα, πήρε 8 ώρες, διότι σταματούσε παντού και μιλούσε. Θυμάμαι εκείνο το πρωινό που ξεκίνησε ο Στέλιος για την Αμερική. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη ώρα, η πραγματοποίηση του ονείρου να λάβει μέρος στο μαραθώνιο δρόμο της Βοστόνης. Πρωί-πρωί η όδος σταδίου ήταν άδεια. Μπροστά στα γραφεία της εταιρείας TWA συναντηθήκαμε, ο Στέλιος με τη γυναίκα του και εγώ φυσικά μόνος μου. Είμαστε εμείς οι τρεις στην ερημιά της οδού σταδίου πρωί-πρωί και δεν ήταν δυνατόν να πιστέψουμε ποτέ ότι στην επιστροφή του Στέλιου μετά από την νίκη αυτή δεν θα βρούμε θέση και δεν θα μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε από τον κόσμο και από τις τιμές που του έκανε όλος ο αθηναϊκός λαός. Το περίμενε όλη η Αθήνα στο Τον περίμενε όλη η Αθήνα στην Αθήνα, τον φέρανε με θρίαμβο μέχρι την πλατεία του Συντάγματος, όπου σταμάτησε η πομπή, ας πούμε έτσι, κατέβηκε το Υπουργικό Συμβούλιο και τον προσφώνησε ο τότε Πρωθυπουργός. Και ο Στέλιος, το απλό παιδί αυτό του λαού, απήντησε στον Πρωθυπουργό με λόγια συγκινητικά που όλους τους παρόντες τους είχαν πιάσει στα κλάματα. Ο Κυριακίδης ήταν νικητής, όχι μόνο στη Βοστόνη, αλλά ενίκησε και τις καρδιές όλων των Ελλήνων εκείνη την εποχή. Και το μήνυμα που περνούσε τότε ήταν το εξής, ότι οι Αμερικάνοι θα μας δώσουν βοήθεια, αλλά ζητάνε να συμφιλειωθούμε. Μιλάμε σε εμφύλιο πόλεμο μέσα. Και μιλούσε για συμφιλίωση των Ελλήνων. Αυτός ήταν ο Κυριακίδης που ποτέ δεν σκεπτόταν το εγώ. Γι' αυτόν η λέξη εγώ δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο το εμείς. Και επιστρέφεις στη Βοστόνη ξανά. Ναι. Όταν γύρισε από το 46 πίσω, άρχιζε και πήγαινε και με την γυναίκα του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα και μοίραζε τα ρούχα από σε διάφορες συνοικίες και τα λοιπά και ορισμένα τρόφιμα και μιλούσε πάλι στον ελληνικό λαό και έλεγε να μονιάσουμε, να σταματήσουμε το διχασμό. Και πήγαινε παντού τον, ήταν τόσο αγαπητός σαν άνθρωπος, όχι μόνο αυτό που είχε κάνει, αλλά είχε κάτι μέσα του που σε τραβούσε. Ήξερε αμέσως ότι έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπήρχαν χρήματα και αθλητικό υλικό για να μπορέσει να προπονηθεί και να πάει η ελληνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 48, τους πρώτους Ολυμπιακούς μετά τον πόλεμο, που θα γινόταν στο Λονδίνο. Το ΣΕΓΑΣ ήταν διαλυμένο και έτσι το αναλαμβάνει μόνος του να ξαναπάει στην Αμερική, να τρέξει το μαραθώνιο σε ηλικία 37 ετών. Παίρνει το Θανάση το Ραγάζο, το φίλο του, τον δεύτερο καλύτερο μαραθωνοδρόμο, πάρα πολύ καλό της εποχής, και πάνε να τρέξουν εκεί. Ο Ραγάζος έρχεται έκτος με πολύ καλό χρόνο, ο Κυριακίδης ήρθε δέκατος.
αλλά αρχίζει πάλι την καμπάνια με τις εφημερίδες και τους φίλους του και λέει, οι τίτλοι των εφημερίδων, ο Κυριακίδης ήρθε εδώ για να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να πάει η ελληνική ομάδα στους Ολυμπιακούς. Διότι σκεφτείτε να πήγαινε να είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες χωρίς να μπει πρώτη η Ελλάδα μέσα στο στάδιο με την ελληνική σημαία. Έτσι λοιπόν το ξανακούει ο Λευκός Οίκος αυτό και τον καλούνε πάλι δεύτερη φορά στο Λευκό Οίκο και τον ρωτάει ο Τρούμαν τι θέλεις. Και τους είπε το σκοπό του. Οπότε ο Τρούμαν έδωσε μία εντολή στα πανεπιστήμια της Αμερικής και δώσανε δεύτερο χέρι αθλητικό υλικό. Εστάλει στην Ελλάδα, μαζεύτηκαν και 50.000 δολάρια για τα εισιτήρια και τα έξοδα. Αυτή ήταν βασικά και οι τελευταίοι μεγάλοι αγώνες, μεγάλος αγώνας που έκανε στο Λονδίνο και εκεί τελειώνει η αθλητική του η καριέρα. Ανήσυχος άνθρωπος. Δεν μπορούσε να μην κάνει κάτι για την κοινωνία. Το 50 λοιπόν άρχισε να σκέπτεται ότι δεν υπάρχει ελληνικός αθλητισμός. Τα στάδια είχαν διαλυθεί, τα πάντα ήταν, δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι λοιπόν μαζί με την εφημερίδα Βραδινή ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο ότι θα αρχίσουμε να κάνουμε αγώνες μεγάλων αποστάσεων σε όλη την Ελλάδα για να βγάλουμε καινούριους μαραθωνοδρόμους για να πάνε στους Ολυμπιακούς του 56 στη Μελβούρνη. Και ο Κυριακίδης θα σας δίνει κάθε εβδομάδα πρόγραμμα προπόνησης. Μπαίνει μέσα και το ΣΕΓΑΣ στην ιστορία αυτή και αποφασίζουν να οργανώσουν τον πρώτο διεθνή μαραθώνιο της Αθήνας το 1955. Αυτός γινόταν μετά κάθε δύο χρόνια, όπου ήρθαν οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο. Και το 61 ήρθε και ο Μπεκίλα Μπέμπε και έτρεξε και υπάρχει εδώ η ειδική ιστορία. Το πρώτο μαραθώνιο, για να τον οργανώσει μόνος του ο Κυριακίδης, όλα αυτά τα κάνει μόνος του, παίρνει ένα φίλο του και εμένα και μετρήσαμε τη διαδρομή με μία ρόδα της ΔΕΗ, αυτή που μετράνε τα καλώδια, σε δύο μέρες. Και υπάρχουν οι χειρόγραφες εκθέσεις του Κυριακίδη προς το ΣΕΓΑΣ, πού θα μπουν τα νερά, τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί, πώς μετρήσαμε την ταχύτητα. Γιατί δεν είναι να μετρήσω, η ρόδα αυτή πρέπει να έχει ειδική ταχύτητα. Άμα πάει πολύ σιγά, χάνεις απόσταση. Άμα πάει πολύ γρήγορα, κερδίζεις απόσταση. Οπότε ήταν όλα μελετημένα. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς θα σκεφτόταν όλα αυτά τα πράγματα. Και η πρώτη μαραθώνη ήταν οργανωμένη από τον Κυριακίδη. Και εδώ ερχόμαστε στο ανθρωπιστικό μέρος του Κυριακίδη. Την εποχή εκείνη επίσης μάζευε τα παιδάκια, τα φτωχά παιδάκια από τους δρόμους που οι γονείς τους είχαν πεθάνει στον πόλεμο ή, εν πάση περιπτώσει, κοιμόταν στα πεζοδρόμια και πολλά από αυτά τα έφερνε στο σπίτι, τα καθάριζε, τα έπλαινε, τους έβαζε ρουχαλάκια, έβρισκε από εδώ και από εκεί και μετά τους έβρισκε σχολείο στη Βασιλική Πρόνοια, λεγόταν τότε. Όλα τα μετά τον φωνάζανε μπαμπά, πατέρα Στέλιο. Έχω γράμματα από αυτά, από τα παιδάκια, να του γράφουν τέτοια γράμματα. Το 60 λοιπόν κερδίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Μπεκίλα Μπέμπε από την Αιθιοπία και κερδίζει ξυπόλυτος και γυρνάει πίσω στην Αιθιοπία εθνικός ήρωας. Ο Μπεκίλα δούλευε στην ανακτορική φρουρά του Χαϊλέ Σελασιέ, του αυτοκράτορα. Το Δεκέμβριο του 60 φεύγει ο Χαϊλέ Σελασιέ για να ταξίζει στη Βραζιλία και στο διάστημα αυτό ο αδελφός του προσπαθεί να κάνει ένα στρατιωτικό κου και να τον πετάξει έξω. Και γυρνάει πίσω ο Χαϊλέ Σελασιέ και συλλαμβάνει όλη την ανακτορική φρουρά μαζί και τον Μπεκίλα Μπέμπε που ήταν μέρος της φρουράς και τους βάζει φυλακή για να τους κόψει το λαιμό. Το ακούει ο Κυριακίδης.
και λέει δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και προσκαλεί officially μέσω Σέγας τον Μπεκίλα να τρέξει το μαραθώνιο του 61 τον Απρίλιο. Ο Χαϊλέ Σελασιέ δεν μπορεί να πει όχι. Θα ξεφτυλιστεί. Οπότε τον στέλνει τον Μπεκίλα στην Ελλάδα μαζί με τον φιλανδό προπονητή του και τρέχει πάλι ο Μπεκίλα απροπόνητος, ξυπόλυτος και κερδίζει σε 2 ώρες 24. Άρα έσωσε τη ζωή ενός μεγάλου ανθρώπου. Μία άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία που συνέβη εκείνη την εποχή πάλι ήταν ότι το 36 στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου ο Κυριακίδης ήταν ο αρχηγός της ελληνικής ομάδος και η εφημερίδα Καθημερινή του έδωσε ένα κράνος από αρχαίο Έλληνα οπλίτη να το δώσει στην Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου για να δοθεί στον νικητή του Μαραθωνίου δρόμου. Αυτό δεν έγινε όμως. Ο Κορεάτης που κέρδισε και έτρεχε με τα χρώματα της Ιαπωνίας, γιατί τότε η Ιαπωνία κατήχε την Κορέα, δεν το πήρε. Μετά λοιπόν την εποχή του 50, σε μία επαφή που είχε με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Γερμανίας, τους ανέφερε αυτό το γεγονός και λέει πού είναι αυτό το κράνος, δεν εδόθη. Ψάξανε και το βρήκανε και γίνεται μία τελετή στο Βερολίνο όπου έρχεται ο Σον και ο Κυριακίδης βέβαια και του δίνουν την περικεφαλαία αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ολυμπιακό Μουσείο της Σεούλ. Πολλές τέτοιες ιστορίες, αλλά κυρίως και με τους Κύπριους αθλητάς. Την εποχή του 60 ερχόταν στην Ελλάδα πάρα πολλοί Κύπροι, είτε για να πάνε σε νοσοκομεία, σε γιατρούς, για ιατρικούς λόγους και οπωσδήποτε υπήρχαν και οι αθλητές που ερχόταν να τρέξουν, γιατί τότε ο αθλητισμός της Κύπρου ήταν κάτω από το Σέγας. Ο Κυριακίδης ήταν πάντοτε δίπλα τους. Οτιδήποτε δυσκολία είχαν, οτιδήποτε θέλανε, θα έτρεχε στους γιατρούς μαζί τους, θα πήγαινε στα νοσοκομεία μαζί τους, θα τους βοηθούσε στα πάντα. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν εδώ στη Λεμεσό και πήγα σε ένα στάδιο και με πλησιάζει μία κοπέλα, μία κυρία, και μου λέει είμαι η Τάδε και θέλω να σου πω μια ιστορία για τον πατέρα σου. Μου λέει τελείωσα, ήμουνα πρωταθλήτρια Κύπρου 400 και 800 και ήρθα στην Ελλάδα να σπουδάσω στην σχολή για προπονητής. Μου λέει πέρασα όλα τα μαθήματα και όλες τις εξετάσεις και με κόψανε. Και με κόψανε λέει γιατί αντί να είμαι 1,60 ήμουνα 1,59 ύψος. Την άλλη μέρα το πρωί, μου λέει, χτυπάει το κουδούνι και ανοίγω την πόρτα και είναι ο Στέλιος Κυριακίδης εκεί. Δεν τον ήξερα τον Κυριακίδη, μου λέει. Και με πάει στη σχολή, δεν ξέρω τι τους είπε, αλλά με πήρανε. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, ως πατέρας πώς ήταν? Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένα παιδί. Και οι δύο τους. Μεγάλη ομάδα. Τι σας έλεγε για τη ζωή, τι σας συμβούλευε, τι κρατάτε από... Κοίταξε, μόνο τα παραδείγματα να πάρεις από αυτόν, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να στα πει, έβλεπες. Το να λέω είναι εύκολο, το τι κάνω είναι το δύσκολο. Άρα αυτά που έκανε, αυτά που έβλεπα ότι έκανε, ήτανε... Σχολείο. Σχολείο. Έβαζε στόχους, σκοπούς στη ζωή, δύσκολους. Και όλοι λέγανε γύρω μου, Στέλιο, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο, δεν γίνεται το άλλο. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Τους έλεγε, ο Θεός είναι μεγάλος, ήταν πολύ θρήσκος. Πώς εξελίχθηκε η πορεία της ζωής του μέχρι και το θάνατο του? Ήταν ένας άνθρωπος που δεν σταματούσε ποτέ, δηλαδή γύρναγε από τη δουλειά, έτρωγε το μεσημέρι σπίτι, μετά ξεκουραζόταν λιγάκι και μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ πήγαινε μετά στο γυμναστήριο, γιατί είχε δημιουργήσει και τον αθλητικό όμιλο Φιλοθέης. Και πήγαινε εκεί, είχαμε προπονητάς βέβαια. Το αστείο είναι ότι ενώ είχαμε προπονητάς, δύο προπονητάς, τα παιδάκια,
Δεν πήγαινε στον προπονητή για να του πούνε, επειδούσε μήκος παραδείγματος χάρη, πήγαινε στον κύριο Στέλιο. Κύριε Στέλιο, το έκανα καλά. Θέλανε τη γνώμη του Κυριακίδη, αυτός του μιλούσε. Τον αγαπούσαν όλοι. Είχε κάτι μέσα του, μια απλότητα. Δεν σκεφτότανε ποτέ, εγώ είμαι ο Κυριακίδης, έχω κάνει αυτά, άρα και... Δεν ήταν. Ήτανε low profile άνθρωπος. Και αυτό βοηθούσε πολύ και μπορούσε να πετύχει πολλά πράγματα. Το γυμναστήριο, παραδείγματος χάρη, πάρουμε τις Φιλοθέες, έγινε χωρίς να βάλει μία δραχμή ο Δήμος. Τις μέρες εκείνες που αρρώστησε, κοίταξε, πώς το βιώνε. Άρχισε να μην αισθάνεται καλά, είχε αδυναμία και ήθελε να κοιμηθεί το μεσημέρι, κάτι που δεν το έκανε ποτέ ο Κυριακίδης. Προσπαθήσαμε να βρούμε τι πρόβλημα είχε, δεν βρήκαμε και λέμε πήγαινε στο νοσοκομείο, στο υγεία, να μείνεις μέσα, να κάνουμε εξετάσεις. Και μπήκε ο πατέρας μου μέσα 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, στη γιορτή μου. Κάναμε εξετάσεις και βρέθηκε ότι έχει μυέλωμα. Πέθανε σε 6 εβδομάδες, στις 10 Δεκεμβρίου, που είναι τα γενέθλιά μου. Άρα είναι δύο σημαντικές ημερομηνίες, που εγώ δεν κατάλαβα τι ήταν τότε, γιατί, αλλά ήταν προγραμματισμένες και αυτές από τον Κυριακίδη, διότι 7 χρόνια αργότερα, στον αριθμό του πάνω, βρήκα όλο αυτό το υλικό που έγινε αρχείο και από τότε ξέρω ότι είναι δίπλα μου. Γιατί και πώς το βλέπω. Πιάνω το τηλέφωνό μου και έχει charge 77. Πάω να παρκάρω κάπου και δίπλα μου είναι το αυτοκίνητο με αριθμό 77. Πάντοτε υπάρχει ένα 77 κάπου γύρω. Ήμουν έπαρχος στο γραφείο μου στη Λεμεσό και μου χτυπά τηλέφωνο η ιδιαίτερα μου. Έχει εδώ κάποιον κύριο Κυριακίδη και θέλει να έρθει μέσα, λαλή, 10 λεπτά να σας δει. Είστε μέσα. Λαλή μου, καλημέρα. Άκουσα ότι ο έπαρχος της Λεμεσού, εμπαφίτης και παλιός αθλητής, και ήρθα να σε δω. Και εκεί γνωριστήκαμε και είπαμε, να σου με ξέρω, ήξερα για τον Κυριακίδη που παλιότερα, διότι ήταν θρύλος ο άνθρωπος. Εκείνον τον ίδιο χρόνο, ήταν το 87, το Δεκέμβρη πέθανε. Ήταν τα 77 του, που ήταν και ο αριθμός 77, νομίζω, που είχε νηστεί η Βοστόνη. Αυτός ο αριθμός είχε μια μυστηριώδη επίδραση πάνω του. Και είχε μπει εδώ όταν ήρθε, του είπε ότι πιστεύω, νιώθω το μέσα μου, ότι νομίζω είναι η τελευταία φορά που έρχομαι να σας δω. Μου είπατε ότι αν τον είχατε μπροστά σας σήμερα, θα θέλατε να υποβάλλετε 1.000.000 ερωτήσεις. Τη μία μας την είπατε για τα παπούτσια του πρώτου μαραθωνίου. Η άλλη ποια θα ήταν, η πιο σημαντική. Θέλω να το ρωτήσω, πώς σκεφτότανε αυτά τα πρωτοποριακά πράγματα που έκανε και σαν αθλητής και αργότερα αυτά που πέτυχε σαν πατριώτης και ανθρωπιστής. Τι τον έκανε να σκέφτεται αυτά. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ένα παιδάκι από το στρατό που φεύγει από το σχολείο 14 χρονών, που δεν έχει βγάλει τα πανεπιστήμια, και αρχίζει από μικρό παιδί να βρίσκεται τόσο πολύ μπροστά σε όλα τα πράγματα, στην καριέρα του και στην ζωή του. Πώς σκεφτότανε, πώς γινόταν αυτό το πράγμα και πώς δεν απογοητευότανε όταν του λέγανε άλλοι δεν γίνεται. Με ποιους τρόπους η κοινότητα συντηρεί, μνημονεύει το όνομα αυτού του ανθρώπου. Η κοινότητα, τουλάχιστον από το 2008 που ασχολήθηκα εγώ με τα κοινά, προϋπήρχε το μνημόσυνο που έγινε τον κάθε χρόνο από το 1994-95 που ιδρύθηκε το Σωματείο του Κυριακίδη, το Σωματείο Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών Στέλιου Κυριακίδη, υπό την προεδρία του κ. Αγγελίδη, οι οποίοι έκαναν αρκετές εκδηλώσεις στις μνήμη του
μαζί με την κοινότητα. Αλλά από το 2008 και μετά που ανάλαβα σαν πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου και μετέπειτα σαν κοινοταρχής, πάρα πολλές εκδηλώσεις έκαναμε, πολλά σεμινάρια, πολλές ημερίδες, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στο χωριό. Έχουμε καθιερωμένο κάθε χρόνο αγώνα δρόμου εις μνήμη του. Από τα πέρσι καθιερώσαμε μια ημερίδα από, μαζί με το Γραφείο Παιδείας στην Πάφο και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Γίνονται μελέτες από τους μαθητές και ζωγραφικοί με θέμα τον Κυριακίδη. Γίνεται η παρουσίαση εδώ στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Μουσείου και βραβεύονται οι τρεις πρώτοι μαθητές της κάθε κατηγορίας. Φέτος θα γίνει Παγκύπριο. Θα συμμετέχουν σχολεία από όλη την Κύπρο. Κατά την περιδιάβασή μας στον εγκαταλελειμμένο στατό της Πάφου, την γενέτειρα του Στέλιου Κυριακίδη, συναντήσαμε πέραν από τα χαλάσματα και την ιστεροφημία του. Συγκεκριμένα μια ομάδα μαθητών του πρώτου Λυκείου Πάφου, η οποία πραγματοποιούσε μαθητική έρευνα για το χωριό, αλλά και για τα παιδικά χρόνια του μεγάλου αθλήτη. Είμαστε τώρα, είναι το σπίτι του Στέλιου Κυριακίδη, το ισόγειο, το ανώγειο εκτίστη μετά. Είναι εδώ που γεννήθη, έκαμε τα πρώτα του βήματα αυτός ο μεγάλος αθλητής. Σε αυτό το σπίτι εδώ ζούσαν 7 άτομα, 5 αδέρφια και οι γονείς. Ήρθαμε με το σχολείο μου σήμερα, το πρώτο λυκείο της Πάφου, για να μαζέψουμε υλικό σε ό,τι αφορά το χωριό του Στέλιου Κυριακίδη και τα παιδικά του χρόνια, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην παρουσίασή μας που θα κάνουμε 5 του Νοέμβρη στο έτος στο χωριό Στατό. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια, τι γνωρίζεις για τον άνθρωπο του Στέλιου Κυριακίδη. Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν πάνω απ' όλα έναν πρότυπο του αθλητισμού, διότι όπως είπε και ο ίδιος, δεν έτρεχε για τα χρήματα, αλλά έτρεχε για την οικογένειά του και για τους συνανθρώπους του. Εσύ ασχολείσαι με τον αθλητισμό, έτσι? Ναι, ασχολούμαι με τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία, συγκεκριμένα από 6 χρονών. Μπορώ να πω ότι μέσα από τον αθλητισμό γνώρισα τον Στέλιο Κυριακίδη, αφού κάθε χρόνο τρέχω από το 2014 εις μνήμη του εδώ στο στατό, γίνεται κάθε χρόνο αγώνας. Και συνεχίζω τον αθλητισμό μέχρι και σήμερα. Με τι αθλητισμό? Με το στίβο στα 800 μέτρα. Πας και καλά, έτσι, είναι κάτι το οποίο θέλεις να ακολουθήσεις. Ναι, θα το πάρω όσο πιο ψηλά μπορώ το στίβο, όσο μπορώ να το συνδυάσω και με τις σπουδές μου στο μέλλον. Εντάξει, το όνειρο μου είναι να πω στους Ολυμπιακούς, όπως και κάθε αθλητή, ελπίζω γιατί καλύτερο. Σε αυτήν την πορεία σου θα έχεις ως πρότυπο τον Στέλιο Κυριακίδη? Όλοι πρέπει να έχουμε ως πρότυπο τον Στέλιο Κυριακίδη, όχι μόνο οι αθλητές και όλοι οι άνθρωποι, αφού κατάφερε μέσα από τον αθλητισμό να μας διδάξει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και έγινε πρέσβης αρχών και αξιών για μας τους ανθρώπους, που τις αξίες αυτές πρέπει να τις αξιοποιούμε και σήμερα. Κοίταξε, κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο εγώ αναστατώνομαι, ξέρεις, γιατί το αισθάνομαι τόσο κοντά. Επίσης, ένα άλλο, όταν εγώ έχω ένα εξοχικό στην Κόρινθο, ναι, που είναι πάνω στο βουνό και λέγεται Πύργος Κορινθίας. Την πρώτη φορά που πήγα εκεί με τον πατέρα μου, αφού τα αγόρασα, έβαλε τα κλάματα. Του λέω, γιατί κλαις?
Μου λέει, γιατί εδώ μου θυμίζει το χωριό που γεννήθηκα. Είναι σε υψόμετρο 800 μέτρα, ένα φρουτοχώρι σαν το Στατό. Ναι. Και βλέπεις κάτω τη θάλασσα καλή ώρα όπως ο Στατός, που βλέπεις την Μεσόγειο. Και γυρνάει και μου λέει, όταν θα πεθάνω θα μεθάψεις εδώ. Α, έτσι, σου. Έτσι λοιπόν θα μένω εκεί και κάνουμε εκεί τα Κυριακίδια. Ήταν το πρώτο μέρος που κάνουμε Κυριακίδια από το 1989. Και έχει ταφεί και η μάνα μου δίπλα του. Θα πάω κι εγώ εκεί, θα τους βρω αργότερα. Τώρα Κυριακίδια γίνονται. Οι τρεις μαραθώνοι της Κύπρου γίνονται στη μνήμη του Στέλιου Κυριακίδη. Ναι. Έχουμε τα Κυριακίδια στο χωριό 4. Ο μαραθώνης της Θεσσαλονίκης, Μέγας Αλέξανδρος, γίνεται στη μνήμη του Στέλιου Κυριακίδη. Και έχουμε και τα Κυριακίδια στο χωριό. Ναι. Οπότε πολλοί αγώνες γίνονται στη μνήμη του. Ναι, και κάτι το οποίο θυμήθηκα που είναι σημαντικό είναι τα αγάλματα που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά αγάλματα. Το μεγάλο άγαλμα είναι στη Βοστόνη και στο Μαραθώνα, τα οποία τα χρηματοδότησε η New Balance, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει σε Έλληνο-Αμερικάνο, τον Jim Davis. Ξανθάκος, και είναι η ιστορία, είναι ένα άγαλμα 4 μέτρα και 30 ύψος και βρίσκεται το ένα στην αρχή του Μαραθωνίου της Βοστόνης και το άλλο είναι στο Μαραθώνα. Στο Μαραθώνιο της Βοστόνης μόνο δύο αγάλματα υπάρχουν, ο Στέλιος Κυριακίδης στην αρχή και ο Τζόνι Κέλλι στο τέλος. Τι διδάσκει η ιστορία αυτού του ανθρώπου σήμερα? Εγώ αυτό που λέω, γιατί έχω μεγάλο πρόγραμμα στα σχολεία που πάω και μιλάω, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην Κίνα επίσης, που έχει γίνει μεγάλος δώρος για το όνομά του, και στη Μασαχουσέτη που πηγαίνω στο Μαραθώνιο της Βοστόνης και μιλάω στα σχολεία. Τι τους λέω? Στη ζωή σας πρέπει να έχετε σκοπούς και να πιστεύετε στο σκοπό και να αγωνίζεστε γι' αυτό. Επίσης, να είσαστε ενωμένοι, σαν ομάδα μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μην διχάζεστε, μην τζακώνεστε. Ο Κυριακίδης, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ακόμα πρότυπο για τους παλιούς. Είναι φανερό ότι το κατάντημα στο οποίο έχουμε φτάσει σήμερα. Εγώ λέω, ο Κυριακίδης είναι ένα ορόσημο το οποίο μπορεί να μας βγάλει από αυτήν την κατρακύλα. Έκαναμε τα ούλα να κυκλοφορούν στη σφαίρα του χρήματος, τα λεφτά, οι επιχειρήσεις, οι επενδύσεις, τα όλα αυτά κτλ. Τα οποία μας απομακρύνουν, είτε το θέλεις είτε όχι, σε απομακρύνουν από αυτά. Τα οποία έπρεπε να ήταν τα σωστά. Όταν έρχομαι στην Κύπρο, επηρεάζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, συγκινούμαι και το νιώθω δίπλα μου. Και βασικά, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτά που έχει σχεδιάσει ο Στέλιος για τα νέα, τα παιδιά και την κοινωνία. Με βάζει και όπως καταλάβατε έχω ένα πάθος και μια τεράστια αγάπη και μου δίνει τεράστια ενέργεια. Γιατί και εγώ δεν είμαι μικρό παιδάκι, είμαι 79 χρονών. Αλλά μου δίνει την ενέργεια, ο Κυριακίδης με κρατάει έτσι δυνατό. Νιώθετε και σήμερα περηφάνεια για τον Κυριακίδη τόσα χρόνια μετά? Εγώ λέγω ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγωνιστές του κόσμου. Και λίγο το περιβάλλει από χωριά μου. Αυτά ήθελε να περάσει και ο Κυριακίδης. Όταν γύρισε πίσω από τη Βοστόνη και έλεγε «Μονιάστε, μην τζακωνόμαστε σαν Έλληνες». Για ποιο λόγο? Πόσο θα ήθελα να τον είχα δίπλα μου, για λίγο.
Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ιστορία του Στέλιου Κυριακίδη. Σε μια εποχή όπου αγνοούνται τα αληθινά πρότυπα, το έργο και ο βίος αυτού του ανθρώπου αποτελούν μια σπουδαία παρακαταθήκη για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές. Από την γη που τον γέννησε, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.